ο εθισμός του Christian Ambrose. Εικόνες από την πόλη της Σελήνης και τα Bayou της Λουιζιάννα. Συγγραφέας Ανδρέας Μιχαηλίδης. Εικονογράφηση Βάλια Καπάδαη. Νέα Ορλεάνη, πρόθυμη, αντίθαση, γεννημένη από πόρνες και μαχαιροβγάλτες, ξαναγεννημένη μέσα από την κρύα μήτρα της καταιγίδας. Στους δρόμους της άφησαν τα χνάρια τους μουσική, ζωγράφοι και συγγραφείς, μάγισσες, γκάνγκστερ και σαδιστές φωνιάδες, όλοι τους γλετζέδες. Από τις αλέες και τα καταγόγια μέχρι τις γιορτινές λεωφόρους και τα πολύφωτα μπάρ της, τριγυρνούν θεοί και δαίμονες, ήρωες και τέρατα, και πράγματα τόσο εξώκοσμα που αψηφούν κάθε περιγραφή. Ανάμεσά τους και ένας χλωμός άντρας με κατάμαυρα μαλλιά, τέρας όσο και τζέντλιμαν, κυνηγός τεράτων όσο και θυσμένος στο άγγιγμα των ακατανόμαστων θεών. Πάντοτε ανικανοποίητος, ακροβατή μεταξύ του χιούμορ και της τρέλας, αναζητώντας το χαμένο τίμημα της ύπαρξής του, την ανθρώπινη εφορία. Οι θεοί παίρνουν καλά στη Νέα Ορλεάνη. Παγιοί, νέοι, άγιοι, δαίμονες, λόα και πράγματα πιο παράξενα. Όλοι έχουν τους πιστούς τους και ούτε είναι αυτοί πάντοτε αμοιβαία αποκλειόμενοι. Εδώ, ακόμη και ο θεός των Εβραίων, ο καταδήλωσή του ζηλωτής, είναι αναγκασμένος να βάζει νερό στον μπέρμπον του. Τουλάχιστον εκείνος πίνει, παίζει ζάρια και γελά, κατά τεκμήριο του εκάστοτε πιστού, απίστου ή λιγάκι και από τα δύο. Διότι στην πόλη και τους γύρω βάλτους κατοικούν θεοί που δεν επιδίδονται σε καμία τόσο ανθρώπινη σχολεία. Αν η θρησκεία είναι μια ασθένεια του νου, όπως κηρύττουν βοερά οι πολέμοι της, τότε τα Bayou που βράζουν από ασθένειες του κορμιού πολύ πριν πατήσει άνθρωπος εκεί το πόδι του και όπου αλόκοτες ψαλμωδίες ηχούν σε κρυφές γιορτές από τότε που το πάτησε, μέσα στην αποπνιχτική ζέστη και την υγρασία που μπορείς θαρρείς να κόψεις με μαχαίρι, είναι μια γόνιμη και συνάμα συπτική μήτρα από που αναδύονται μολύνσεις εξωτικές, ικανές να σαλέψουν τα λογικά, να κάνουν τη φρίκη βάλσαμο και να φλογίσουν το μυαλό όσο δεν άγγιξε ποτέ ο πυρετός τον νου προφήτη. Τα προηγούμενα είναι αποσπάσματα από το πιστόφυλλο και το εσωτερικό του πρώτου βιβλίου στη σειρά «Ο εθισμός του Christian Ambrose, η αγάπη σου μου φτάνει». Πρόκειται για περιγραφές εμπνευσμένες από ταινίες, σειρές, βιβλία, ακόμα και τραγούδια, με υπόβαθρο την ίδια τη Νέα Ορλεάνη ή την ευρύτερη περιοχή της Λουιζιάννα. Είναι επίσης εμπνευσμένες από την νοπή και συπτική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει το έργο του Lovecraft σχεδόν στο σύνολό του. Κατά ενδιαφέρουσα σύμπτωση, παρόμοιες περιγραφές για την υγρασία της Νέας Ορλεάνης μας δίνει και ο Λευκάδιος Χέρν, στον οποίο σήμερα αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για την πόλη. Σε ένα άρθρο του με τον ιδιαίτερα σαφή τίτλο «Η Νέα Ορλεάνη με υγρό καιρό» περιγράφει τα ακόλουθα. Το νερό κυλούσε από τους τοίχους σαν ψυχρός υδρότας, μουσκεύοντας τα σανίδια του πατώματος. Τα χαλιά, νοπά, έβγαζαν ήχους σαν την υγρή λάσπη βάλτου, ενώ διάχυτη σε όλα τα δωμάτια ήταν η μυρωδιά της κλεισούρας και της μούχλας. Περισσότερες περιγραφές, καθώς και περιστατικά από τη Νέα Ορλεάνη του Λευκάδιου Χέρν και μάλιστα μέσα από τα ίδια του τα μάτια, μπορείτε να διαβάσετε στο τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο εθισμός του Christian Ambrose», όπου οι Άγιοι δεν τολμούν να κοιτάξουν. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Nightread. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο και ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.